Τα παλιά αυτοκίνητα εκπέμπουν τοξικά αέρια. Το περιβάλλον εκπέμπει σως. Κέντρο απόσυρσης οχημάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Παραδώστε το παλιό σας αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές, σίδερα και στερεά απόβλητα στο μοναδικό αδειοδοτημένο κέντρο του νομού Ηλίας. Ανακυκλώνοντας, προστατεύουμε το περιβάλλον και εξασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Θέση Μπαλτζίκη, Κολύρι Ηλίας. Τηλέφωνο 2621-0-204-71. Πυριώτικες δημιουργίες. Γλυκά πάντα ημέρας. Αγνά υλικά και ποιότητα. Ποικιλία και άψογη εξυπηρέτηση. Κορυφαία ποιότητα προϊόντων. Λαχταριστά σιροπιαστά με φρέσκο βούτυρο. Κουλούρια, κέικ, τσουρέκι πολύτικο. Τούρτες και πάστες σε μεγάλη ποικιλία. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυριώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 2621-0-36-172. Ποιότητα και αρμονία. Αντίληψη στο χώρο γυμναστικής. Γυμναστήριο Body House. Ένας ξεχωριστός, άνετος χώρος, άρτη εξοπλισμένους με τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Πιλάτες. Aerobic step, power yoga. Ζήσε την εμπειρία με ολοκληρωμένα personal προγράμματα. Body House. Απλά, διασκεδαστικά, αλλά κυρίως αποτελεσματικά, με power plate για ένα όμορφο και υγιές σώμα. Body House. Αφαιθείτε σε ένα μασάζ για χαλάρωση, ανανέωση, τόνωση. Ώρες λειτουργίας 9 το πρωί μέχρι 11 το βράδυ. Πρώτο χιλιόμετρο πύργου Κατακόλου. Τηλέφωνο 2621-0-22621. Body House. Κάνε τη γυμναστική τρόπο ζωής. Τώρα προσφορά στα γυναικεία προγράμματα μόνο με 35 ευρώ το μήνα. Λειτουργούν καθημερινά τμήματα kickboxing για παιδιά και ενήλικες από το διπλωματούχο δάσκαλο Γιώργο Παναγιωτόπουλο, κάτοχο μαύρης ζώνης 2 Dan. Έχετε παλιά κοσμήματα που κάθονται στο σιρτάρι ενώ χρειάζεστε μετρητά? Ενιχειροδανειστήριο Pyrgos Gold. Εσείς μας φέρνετε χρυσό, λίρες, νομίσματα, ασίμι, κοσμήματα που δεν φοράτε, καινούρια ή παλιά, κατεστραμμένα και ό,τι άλλο περιέχει χρυσό, και εμείς σας δίνουμε μετρητά. Ενιχειροδανειστήριο Pyrgos Gold. Σε ένα άνετο και εχέμηθο χώρο, με δωρεάν εκτίμηση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας άμεσα με μετρητά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Pyrgos Gold. Ανοιχτά, καθημερινά πρωί-απόγευμα και 24ωρη εξυπηρέτηση κατόπιν επικοινωνίας. Ενιχειροδανειστήριο Pyrgos Gold. Μανολοπούλου 2 και Πατρών, δεύτερος όροφος. Πύργος Ηλίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-03-27-826. Άμεσα μετρητά, 24 ώρες ανοιχτά. Αρχαία Ολυμπία, Ανδρίτσενα, Πύργος, Αμαλιάδα, Ανδραβίδα, Λεχενά, Γέρακας Αττικής, αλλά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα επέλεξαν τη δουλειά μας και την ποιότητα κατασκευής των υδρορώων μας. Με εξειδικευμένα μηχανήματα νέας τεχνολογίας και με ένα άρτια εκπαιδευμένο συνεργείο για τη γρήγορη τοποθέτηση, ερχόμαστε στο χώρο σας για τη μελέτη και κατασκευή των υδρορώων σας χωρίς πολλά μερεμέτια. Υδρορωές και λούκια από γνήσια μέταλλα αλουμινίου και χαλκού με τεράστια αντοχή στις καιρικές συνθήκες, στεγανά, με εργονομία σε πολλά χρώματα και με σχάρα για την προστασία από πουλιά και φύλλα. Κάθετα λούκια με γωνίες που εφάπτουν στον τοίχο και χαρίζουν ομορφιά και εύκολη ροή των υδάτων. Ρωτήστε για τη δουλειά μας, τις τιμές μας και τη συνέπεια που διακρίνει το συνεργείο μας. Υδρορωές Λιακόπουλος, από το 1991 στο Λούκι. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1.200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Κι όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα. Στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα. Πλακάκια, είδη γηίνης, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες, είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας. Τα πάντα για το σπίτι στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26 21 0 31 595. Έμπνευση. Πάθος. Δημιουργία. Φαντασία. Άποψη. Γιατί κάποιες στιγμές στη ζωή μας είναι μοναδικές. Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση γάμος, βάπτιση Νίκος Αντζουλάκος. Τηλέφωνα 26 21 0 81 245. Ιστοσελίδα www.photodvd.gr. Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Τηλέφωνο 26 21 0 33 400 και κινητό 6977 83 52 51. Το εργαστήρι της ζωής. Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Είσαι πλέον φοιτητής και ψάχνεις για μοναδικά πακέτα ηλεκτρικών συσκευών? Καταστήματα Παράς. Φοιτητικά πακέτα από 199 ευρώ και με δώρο έκπληξη. Τάμπλετ από 49 ευρώ. Τηλεοράσεις από 99 ευρώ. Καταστήματα Παράς. Παίρνεις ό,τι θέλεις με όσες δόσεις θέλεις και δωρεάν μεταφορά σε όλη την Ελλάδα. Παράς με τρία καταστήματα. Μέγα Παράς, πρώτο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων, τηλέφωνο 26 22 0 20 060. Πύργος Πατρών 68, τηλέφωνο 26 21 0 20 222 και 20 223. Αμαλιάδα Καλαβρίτων 24, τηλέφωνο 26 22 0 28 385 και στο www.paras.gr. Ορίζω το μέλλον μου σπουδάζοντας τον τόπο μου. Αποκτώ ουσιαστικά εφόδια και γνώσεις. Μπαίνω στην αγορά εργασίας με πιστοποίηση. ΙΕΚ Horizon. Σπουδάζω. Ξενοδοχειακά επαγγέλματα. Τεχνικός μαγειρικής τέχνης ΣΕΦ. Βοηθός βρεφών ποιοκόμων. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. ΙΕΚ Horizon. Το πρώτο ιδιωτικό ΙΕΚ στη Νότια Πελοπόννησο. Η
εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψύξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Caparol από τη Σταθόπουλος Superior Accessories. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον ομό Ηλίας. Γίνε και εσύ φοιτητής στο κατάστημα Καραφλός Electronet. Όλα τα ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, τάμπλετ, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεοράσεις και όλες οι μικροσυσκευές σε φοιτητικές υπερπροσφορές. Φοιτητική υπερπροσφορά Καραφλός Electronet. Τάμπλετ, φούρνος μικροκυμάτων, ψυγείο 105 λίτρων, τηλεόραση 24 ιντσών, πλυντήριο 5 κιλών. Μόνο 599 ευρώ σε 24 άτοκες δόσεις των 25 ευρώ το μήνα. Καραφλός Electronet. Πιο καλά και πιο φθηνά πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δωρεάν παράδοση φοιτητικών πακέτων σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Και συγχωρήσει των θεσμάτων ημών ετήσε. Ξεκίνησε με αγιασμό η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου. Χωροστατούντες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ηλίας, κυρίου κύριου Γερμανού, και την παρουσία όλων των εκλεγμένων Δημοτικών Συμβούλων. Σώσον Κύριε τον λαό σου και φως του κόσμου.
και ότι πρέπει να μοιάζομαι σαν την πόλη που είναι επάνω στο όρος της μένα και δεν μπορεί να κρυφτεί. Επομένως, το πραγματικό συμβούλιο του Πύργου, ως δημοτικό συμβούλιο της έδρας της περιφερίας μας, θα πρέπει να είναι πάντοτε υπόδειγμα και στις συνεδριάσεις του και στις αποφάσεις του. Και κατά αυτόν τον τρόπο όλοι μας να γεμίζουμε από χαρά. Στη συνέχεια έγινε διακοπή, όπου οι επικεφαλείς των παρατάξεων πραγματοποίησαν σύσκεψη για τα μέλη που θα ορίσουν στις επιτροπές, αφού ήταν ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Περισσότερες λεπτομέρειες για την πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου στο αυριανό κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Συνέντευξη παραχώρησε σήμερα το πρωί ο πρώην Δήμαρχος Πύργου Μάκης Παρασκευόπουλος για το άρθρο που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Hot Dog στο Τεύκο Σεπτεμβρίου από τον δημοσιογράφο Μάκη Νοδάρο με αποσπάσματα έκθεσης ελέγχου του ΔΟΕ Πατρών για το Δήμο Πύργου. Η έκθεση αυτή, που συντάχθηκε στα πλαίσια προκατακτικής εξέτασης που διενεργείται για την διαχείριση των σκουπιδιών κατά την περίοδο 2002-2012, δεν έχει τεθεί υπόψη μας, ούτε από όσο γνωρίζω έχει κοινοποιηθεί στο Δήμο Πύργου. Ως προς την αγορά του δεματοποιητή, η οποία χαρακτηρίζεται ύποπτη, δηλώνω ότι η αγορά αυτή πραγματοποιήθηκε υπό απόλυτα νόμιμες και διαφανείς συνθήκες. Συγκεκριμένα, η προμήθεια του δεματοποιητή και των συνοδών μηχανημάτων έγινε με χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών από το πρόγραμμα Θησέας μετά από διεθνή διαγωνισμό. Κατά την διαδικασία του διαγωνισμού τηρήθηκαν απολύτως όλες οι προβλεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία διαδικασίες. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν και υπέβαλαν προσφορές 4 εταιρείες. 5 εταιρείες. Η αξιολόγηση και η κατακύρωση του αποτελέσματος έγινε σύμφωνα με τον νόμο από τετραμελή επιτροπή. Το χρηματικό ένταλμα με όλα τα κατά νόμο παραστατικά, έγγραφα του διαγωνισμού, συμβάσεις, τιμολόγια, δελτία αποστολής, πρωτόκολλο διαγωνισμού και πρωτόκολλο παραλαβής της τετραμελούς επιτροπής παραλαβής κλπ. Ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στη διάθεσή σας αντίγραφο του χρηματικού εντάλματος και των παραστατικών του. Είναι όλα εδώ, χρηματικό ένταλμα και παραστατικά που σύμφωνα με το δημοσίευμα δεν υπάρχουν ή αρνηθήκαμε να δώσουμε στο ΣΔΟΕ. Το μηχάνημα του δεματοποιητή, αποτελούμενο από 3 μέρη, καθώς και τα συνοδά μηχανήματα, ελέγχθηκαν διεξοδικά. Είναι απολύτως ψευδές ότι ο αριθμός παραγωγής του δεματοποιητή που είναι ενσωματωμένο στο μηχάνημα έχει αλλοιωθεί. Εξετάσαμε το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου του 4 προχθές το μηχάνημα και διαπιστώσαμε ότι φέρει σε 3 σημεία ταμπέλα με τον αριθμό παραγωγής 1118. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, η ταμπέλα είναι εδώ πάνω στο μηχάνημα σε 3 σημεία και το νούμερο 1118 δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Ο ίδιος αριθμός αναφέρεται και στο βιβλίο του μηχανήματος. Στη διάθεσή σας φωτογραφίες που λήφθηκαν στις 27/9/14, όπου απεικονίζεται καθαρά ο αριθμός 1118. Είναι ο αριθμός παραγωγής. Είναι ολοφάνερο ότι τα όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα του Hot Dog, ότι δηλαδή η αγορά του δεματοποιητή είναι ύποπτη και εικονική, ότι η πληρωμή έγινε χωρίς τιμολόγια και παραστατικά κλπ, είναι απολύτως ψευδή και συκοφαντικά. Η μεταφορά των σκουπιδιών διάρκεσε όλο το καλοκαίρι του 9 μέχρι την έναρξη λειτουργίας μισθωμένου δεματοποιητή στο Ποτόκι τον Οκτώβριο του 2009. Η ποσότητα σκουπιδιών που παρήγαγε ο Δήμος κατά την περίοδο αυτή, με έγκυρες και απόλυτα βεβαιωμένες μετρήσεις της υπηρεσίας του Δήμου, ανέρχονταν σε 2.200 τόνους περίπου το μήνα. Επομένως, από την 1η Μαΐου έως και το Σεπτέμβριο, η συνολική ποσότητα σκουπιδιών που μεταφορτώθηκε από τα απορριμματοφόρα του Δήμου στα μισθωμένα φορτηγά και μεταφέρθηκε εκτός Δήμου, ξεπερνούσε τους 10.000 τόνους. Η ποσότητα αυτή δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Προκύπτει πρώτον από τα πραγματοποιούμενα καθημερινά δρομολόγια των απορριμματοφόρων και τη χωρητικότητά τους. Δεύτερο, από την ποσότητα των σκουπιδιών που δεματοποιήθηκαν από τον Οκτώβριο του 9
ως το Σεπτέμβριο του 2012. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Πύργου μετά από πρωτοβουλία του Διευθυντή του Νοσοκομείου Βασίλη Δημόπουλου. Συμμετείχαν ακόμη ο αναπληρωτής διοικητής της Νομαρχιακής Μονάδας Αμαλιάδας Λέανδρος Καλογεράκος, ο αναπληρωτής διοικητής της 6ης ΙΠΕ Τάκης Αντωνακόπουλος, ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Νομαρχιακής Μονάδας Αμαλιάδας Σταύρος Νοταράς, η Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου Νομαρχιακής Μονάδας Αμαλιάδας Χρυσούλα Λακάκη, ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Νομαρχιακής Μονάδας Πύργου Αβραάμ Κωστόπουλος και ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου Νομαρχιακής Μονάδας Πύργου Θάνος Γιαννόπουλος. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η συνεργασία των δύο νοσοκομιακών μονάδων, η κατάρτιση προγράμματος εφημεριών και οι διακομιδές ασθενών. Η οποία έχει να κάνει 25-30 άτομα στο χειρουργικό τομέα. Το πρωί έγινε 3 άτομα. Τώρα βέβαια έχουν έρθει και επικουρικοί, ξέρεις, άτομα τα οποία βοηθάνε εκ των πραγμάτων να κάνουν πρακτική τους. Mm. Λίγο πολύ μπορούμε να βοηθηθούμε όλοι μαζί. Αλλά ουσιαστικά υπάρχει μεγάλο έλλειμμα όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό. Υπάρχουν αστεία που δεν βγαίνουν υπηρεσίες λόγω παραϊατρικού άσου προσωπικού. Υπάρχει ένας μεγάλος όγκος και οφειλωμένο ρεπό, όπως πρέπει να θάλασσα από μια μήνυμα μαθήρι, ξέρω τι γίνεται. Εδώ κάπως η κατάσταση σε ορισμένα πράγματα είναι υπερβολικά στο βαθμό της δυσκολίας τους. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, αυτή η μονάδα εμφραγμάτων να μην έχει δεύτερη νοσηλεύθερη. Δηλαδή, υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες, δεν μπορεί να μην έχουν να κάνει. Τη νύχτα εννοείς. Και το απόγευμα ακόμα. Το πρωί πώς είναι. Δύο. Δύο, ναι. Τώρα, για μένα μπαίνει μια άλλη διάσταση, μετά από τις ορισμένες αλλαγές που γίνονται, να πάμε στην αναδιάρθρωση της νοσηλευτικής υπηρεσίας και να δούμε τι προβλήματα ουσιαστικά υπάρχουν. Μιλάμε τώρα για ευέλικτα σχήματα. Ναι, μπορεί να μας ήδη έχουμε εμείς πέστο της αποκλή. Μια ορθολογικότερη διαχείριση του υπάρχοντος προσωπικού που νομίζω ότι κάνετε, γιατί υπάρχουν τομείς όπου κάποιοι εξοντώνονται. Έτσι είναι. Κάποιοι τομείς ανοσοκομείων είναι δηλαδή τα επίγοντα, ξέρω εγώ, οι εντατικές είναι πιο σκληρή δουλειά. Παθολογική. Ναι, ξέρω το νοσοκομείο, δεν είναι όλοι. Έχει διάσταση σε όλα τα τμήματα, σε όλα τα. Έτσι. Και γι' αυτό κάπου βάζει τους νεότερους, κάπου βάζει τους ειδικά οι νοσηλεύτες. Μετά από κάποια χρόνια δεν μπορούν να έχουν την ίδια απόδοση. Έτσι, πράγματα, γυρασμένο το προσωπικό, έχει πρόβλημα διαχείρισης. Υπάρχουν τέτοια θέματα. Εγώ θεωρώ, είπες κάτι, ότι έχει 30 άτομα, ας πούμε, ορθοπαιδικός. Είναι αναγκασμένο. Ναι, το ξέρω. Υπάρχουν θέματα να αυξήνουμε τα πράγματα. Όπως λέω τώρα, μια σκέψη δικιά μου είναι, επειδή επικουρικού ζητάμε συνέχεια και δεν έρχονται γιατρούς, να πούμε στο καθεστώς της άγωνης περιοχής, όπως μπήκαν και κάποια άλλη νομή ως άγωνη περιοχή, με κίνητρα περισσότερα για τους εργαζόμενους και για τους γιατρούς, για να έχεις μια ελκυστικότητα. Δηλαδή, θα δει στο Υπουργείο πάνω, επικουρικού σας έχουμε δώσει, τότε δεν έρχονται επικουρικοί γιατροί. Αλλού πάνε, όχι 100%, αν αλλού πάνε 30%, εδώ έρχονται 5%. Και ένα θέμα, θέλει να δώσει ένα κίνητρο επιπλέον. Αυτό είναι μια πολιτική κεντρική απόφαση όμως. Δηλαδή, μην στριμωγνόμαστε ότι το νοσοκομείο φταίει εσύ, φταίει ένας που είναι εδώ τώρα μπροστά μας, αυτό φταίει για το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο είναι δημόσια δομή που χαρακτηρίζει διαχρονικά το ενδιαφέρον μιας τοπικής κοινωνίας όπως αυτή εκφράζεται με τους θεσμικούς της εκπροσώπους, εάν είναι καλό ένα νοσοκομείο ή όχι, στο διατάφτα. Μόνο που εγώ έχω γίνει γραφικός και τα συνεχίζω να τα λέω. Εσείς όμως δεν τα λέτε. Μπορεί να τα λέμε μεταξύ μας, αλλά οι πράξεις της πολιτείας. Δεν υπήρχε το νοσοκομείο, δεν υπήρχε ασφαλιστικός, δεν υπήρχε παιδιατρική, δεν υπήρχαν εντατικές. Τώρα να μην πάμε και στο δημοσιογράφιο, τώρα κάνουμε και μηδενισμό, έτσι. Όχι, δεν μηδενίζω τίποτα. Αυτά μου λες, πριν 30 χρόνια υπήρχε αυτό εδώ. Όχι. Ο ρόλος της δημόσιας υγείας ήταν και θα πρέπει να είναι, επιβάλλεται να είναι, κυρίαρχος και πρωταρχικός. Μέσα στην ελληνική κοινωνία. Δεν μηδενίζουμε τα πράγματα. Το θέμα είναι για να παίξει αυτό τον πρωτεύοντα ρόλο, τι πρέπει να γίνει. Τι πρέπει να κάνω εγώ σαν εργαζόμενος, τι πρέπει να κάνει ο γιατρός σαν και αυτός εργαζόμενος, τι πρέπει να κάνει ο διοικητής της ΥΠΕ, ο διοικητής νοσοκομείου, ο υπουργός. Όλη αυτή η αλυσίδα. Και πάμε και ξεχωρίζουμε ένα-ένα κομμάτι ξεχωριστά. Το κάθε γρανάζι. Είναι αποτελέσματα της πολιτικής που εφαρμόζεται από το Υπουργείο Υγείας. Μου λέτε για 2.500 προσλήψεις. Από το 2004 ακούμε προσλήψεις. Κάθε χρόνο μαζεύει 6.500, 7.500, 6.500. Εγώ εύχομαι αυτή τη φορά το 2.5 να είναι αληθινό. Όχι αληθινό, να γίνει πράξη, να μπει κόσμος στα νοσοκομεία. Να μπει κόσμος γιατί δεν μπορεί πια ο καθένας εργαζόμενος. Δεν αντέχει άλλο. Δηλαδή και να θέλει να προσφέρει, δεν αντέχει. Διοικητική υπηρεσία στην Αμαλιάδα. Προϊστάμενος, είμαι 32 χρόνια υπάλληλος. Είμαι προϊστάμενος, είμαι μόνος. Προϊσταμένη του οικονομικού. Είναι μόνη της.
στο προσωπικό. Είναι ένας και άλλος ένας που κάνει και προσωπικού και, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου. Διοικητική Διευθύντρια κάνει διαγωνισμούς. Γραφείο Προμηθειών από έναν αποσπασμένο από της Αθήνας και μία βοηθό δαλάν. Πριν χειριζόμαστε μια μιζέρια. Πάρε τον ένα από εδώ. Βάλε ένα μπάλωμα και να κλείσω. Να κάνω ένα ράνο, δεν γίνεται. Δεν γίνονται λύσεις αυτό. Το ίδιο γίνεται η υποχρηματοδότηση. Το ίδιο, ας πούμε, δεν έχουμε για κάποιους κωδικούς, για κάποια φάρμακα, προβλήματα από εδώ από εκεί. Μην πω σε λεπτομέρειες. Πριν την νέα πτέρυγα, τι γίνεται στην νέα πτέρυγα. Ήρθαμε, γενιάσανε, φιέστες, ιστορίες, τι έγινε. Τέλειωσε. Αυτό ήταν. Χάσαμε τις εκλογές, χαθήκαμε. Και κάτι άλλο. Έχουμε ενδείξεις πόσοι είναι αποσπασμένοι σε άλλες μονάδες. Μιλάω για την Ομό Ηλίας. Πόσοι είναι με εκπαιδευτικές άδειες οι γιατροί, οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν βοηθήσει κέραια αυτή τη στιγμή τα προβλήματα του νοσοκομείου μας. Έχουμε ενδείξεις, κύριε διοικητά. Έχουμε ενδείξεις πώς έχουν έρθει. Πώς έχουν έρθει. Ωραία. Μελετήστε τα, βάλτε τα κάτω, διότι ακούγονται πολλά και θέλουμε, ας πούμε, μια επίσημη ενημέρωση να ξέρουμε τι γίνεται. Επειδή δεν μπορούν να υπάρχουν γιατροί που βάζουν πλάτη για να κρατήσουν τις δομές υγείας στον νομό και άλλοι, ας πούμε, να σφυρίζουν αδιάφορα. Και πρέπει να τα δούμε αυτά τα θεματάκια. Εάν θέλουμε να βοηθήσουμε πραγματικά τα νοσοκομεία. Είχαμε μια παραγωγική συνάντηση με τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας, τον υποδιοικητή, τους γιατρούς, τους εκπροσώπους των γιατρών και τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Μόνιμος στόχος εδώ και μόνιμο ζητούμενο είναι η βελτίωση λειτουργίας των δύο μονάδων, η οποία για να επιτευχθεί θέλει παραπάνω ιατρικό, παραϊατρικό προσωπικό και χρηματοδότηση. Όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό, είπαμε ότι στα πλαίσια της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας εμείς ήδη δρομολογούμε άμεσα την διεκδίκηση των μονίμων γιατρών του ΕΣΥ που έχουν κριθεί, γιατί είχαν παγώσει οι προσλήψεις, καθώς επίσης και τον ορισμό των εισηγητών για νέες θέσεις που υπάρχουν. Εδώ να πούμε ότι, όπως είπαν και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και το ακούσατε, είχε απολεστεί πολύτιμος χρόνος όταν προχωρούσαν οι διορισμοί μόνιμων γιατρών ΕΣΥ για τούτο το νοσοκομείο του Πύργου. Σε σχέση με το επικουρικό ιατρικό προσωπικό, ήδη γίνεται μια προκήρυξη 10 θέσεων πανελλαδικά και έχουμε βάλει μια θέση παθολογίας για τον πύργο. Γιατί είναι σε κατάσταση σως η παθολογική κλινική. Στα πλαίσια της κινητικότητας του προσωπικού μπορούμε να καλύψουμε με καρδιολόγο από την Πάτρα κάποιες εφημερίες για να είναι όλο το μήνα εφημερεύουσα η καρδιολογική κλινική, τον Οκτώβριο δηλαδή. Έχουμε το πρόγραμμα Voucher, ένα πρόγραμμα για την ανεργία που δίνει όλες τις ειδικότητες των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, δίνει δυνατότητα σε άνεργους να εργαστούν στις δομές της υγείας και σε άλλες δημόσιες δομές. Και εδώ θα ζητήσουμε αρκετό προσωπικό και για τον πύργο και για την Αμαλιάδα, αυτά που λέω ισχύουν και για τα δύο έτσι, νοσοκομεία. Και μετά βεβαίως υπάρχουν και το επικουρικό προσωπικό, το λοιπό επικουρικό που θα υπάρξει προκήρυξη 2-3 μήνες. Χρηματοδοτικά τελευταία δώσαμε 900.000 στο νοσοκομείο από την ΔΥΠΕ. Δεσμευτήκαμε για τις 27.000 ευρώ που αφορούν τις εφημερίες να το καλύψουμε. Είναι κρεμότητες πληρωμής εφημεριών. Από εκεί και πέρα η εκτίμησή μου είναι ότι η Ηλία με βάση τα οικονομικά χαρακτηριστικά, με βάση τις θεομηνίες τις οποίες δυστυχώς έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια, αλλά και με βάση στο χώρο της υγείας τη χαμηλή ζήτηση και το χαμηλό ενδιαφέρον που έχουν οι γιατροί απέναντι στις προσκλήσεις των προκηρύξεων που γίνονται, διότι εδώ είναι πολύ χαμηλή η ζήτηση από γιατρούς όταν γίνονται προκηρύξεις. Παράδειγμα για επικουρικούς γιατρούς. Έχουν γίνει πάρα πολλές προκηρύξεις, αλλά δεν έρχονται. Και ήδη χάσαμε και κάποιες θέσεις μονίμων γιατρών του ΕΣΥ που είχαν κριθεί και δήλωσαν αδιαφορία. Δεν έρχονται. Επιστολή απέστειλε ο βουλευτής Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Μαρίνος προς τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, η οποία αφορούσε στην επιτακτική ανάγκη να αποζημιωθούν οι πληγέντες στα φυδοπαραγωγή του νομού μας ύστερα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου. Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι η κορινθιακή σταφίδα αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα παραδοσιακά προϊόντα της χώρας μας και η καλλιέργειά της αποφέρει σημαντικά έσοδα στους παραγωγούς του νομού Ηλίας. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες της φετινής χρονιάς και ειδικότερα οι βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στις αρχές Σεπτέμβρη φέρνουν σε απόγνωση τους σταφιδοπαραγωγούς του νομού μας. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν προκληθεί μολύνσεις στα αμπέλια και σε ορισμένες περιπτώσεις το μέγεθος της ζημιάς είναι τόσο μεγάλο που ξεπερνά και το 60%.
Εκατοντάδες τόνοι σταφίδας απλώνονται, αλλά λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων η αλίωση επεκτείνεται συνεχώς σε ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες, με συνέπεια η παραγωγή να απολέσουν ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους εξαιτίας της υποβάθμισης της ποιότητας του προϊόντος τους. Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η υπερβολική φορολόγηση, οι αλλεπάλληλες καταστροφές και ο ανταγωνισμός των ξένων προϊόντων έχουν πλήξει τους σταφιδοπαραγωγούς, οι οποίοι πλέον αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Για τους λόγους αυτούς, η αποζημίωσή τους κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη με σκοπό την άμεση οικονομική ενίσχυσή τους, προκειμένου να μπορούν να συνεχίσουν τις καλλιέργειές τους, συμβάλλοντας στην στήριξη και ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής. Πρωτοβουλία ώστε να δρομολογηθεί η αναβάθμιση του αποστραγγιστικού εγκυοβελτιωτικού δικτύου θα αναλάβει ο Δήμαρχος Σίλιδας, κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, ο οποίος το Σάββατο 27/9/2014 είχε συνάντηση και συνεργασία με τον πρόεδρο του ΓΟΕΒ, κ. Αναστάσιο Αλτάνη, τους προέδρους των ΤΟΕΒ, του Νομού και μέλη αυτών. Την πρωτοβουλία για τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Δημάρχου Ήλιδας έλαβε ο κ. Χριστοδουλόπουλος και ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Σαβαλίων, κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Στη συνάντηση τέθηκαν διάφορα σοβαρά ζητήματα όπως το πεπαλαιωμένο δίκτυο των ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ και οι υπέροχες οφειλές των μελών που δεν καταβάλλονται στους οργανισμούς με αποτέλεσμα να δυσκολεύει το έργο της συντήρησης. Οι πρόεδροι του ΤΟΕΒ αναφέρθηκαν στα καθημερινά προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι και τα οποία εστιάζονται σε ζημιές που προσπαθούν να αποκαταστήσουν. Παράλληλα, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη δυσκολία των αρδευομένων να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα τα χρέη του ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ προς τη ΔΕΗ να είναι μεγάλα και πάντα να ελοχεύει ο κίνδυνος διακοπής της παροχής με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται και τις καλλιέργειες. Ο Δήμαρχος Σίλιδας γνώρισε τα περισσότερα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ και οι αρδευόμενοι και είπε πως θα πρέπει να εξυγχρονιστεί το έργο ώστε να επιτευχθεί η εξοικονόμηση ενέργειας. Στάθηκε ιδιαίτερα στην σημαντικότητα συντήρησης του φράγματος του ποινιού, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι επί μία δεκαετία φωνάζει για την καταστροφή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που σε περίπτωση πλημμύρας ή μεγάλου σεισμού οι συνέπειες για το Δήμο Ήλιδας και τον ηλιακό κάμπο θα είναι καταστροφικές. Ο κ. Χριστοδουλόπουλος προτείνει να δρομολογηθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμων και ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ για τη χρήση χειριστών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για τους απαιτούμενους καθαρισμούς, να γίνει η ιεράρχηση των προβλημάτων και όλοι οι δήμαρχοι της Ηλίας, ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ, οι πρόεδροι των ΤΟΕΒ να ζητήσουν αρχικά από τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας την ένταξη στο ΣΕΣ της αναβάθμισης του δικτύου. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο Δήμαρχος Σίλιδας στη χρήση των φωτοβολταϊκών, για τα οποία επισήμανε ότι θα πρέπει να απαιτηθεί η χρηματοδότηση των αντιλιοστασίων είτε μέσω των Δήμων, εάν κάτι τέτοιο είναι εφικτό, είτε μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Σημαία στο ΣΕΣ είναι η αναβάθμιση του δικτύου και αυτό πρέπει να το απαιτήσουμε, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χριστοδουλόπουλος. Στη σύσκεψη συμμετείχε ο Αντιδήμαρχος Σίλιδας, κ. Σπύρος Τζουλέκης, ο οποίος προέτρεψε με τη σειρά του να υπάρξει μία σειρά επαφών με τους συναρμόδιους φορείς, ώστε να δρομολογηθούν δράσεις με γνώμονα την αναβάθμιση του δικτύου, ενώ από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ήλιδας, κ. Λυκούργος Πολυχρονόπουλος, στάθηκε στο πρόβλημα της κατασπατάλησης του νερού, προτρέποντας τις διοικήσεις ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ και βεβαίως τους αρδευόμενους να βάλουν το δικό τους λιθαράκι στην όλη προσπάθεια, ώστε να μπορούν να απαιτήσουν και από την πολιτεία όσα δικαιούνται εδώ και πολλά χρόνια. Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο συντονιστής αγροτικής ανάπτυξης του Δήμου Ήλιδας, κ. Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος, ο οποίος ως γνώσης των αγροτικών προβλημάτων μίλησε και αυτός για την αναγκαία αναβάθμιση του δικτύου. Γίνε και εσύ φοιτητής στο κατάστημα Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Όλα τα ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, τάμπλετ, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεοράσεις και όλες οι μικροσυσκευές σε φοιτητικές υπερπροσφορές. Φοιτητική υπερπροσφορά Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Τάμπλετ, φούρνος μικροκυμάτων, ψυγείο 105 λίτρων, τηλεόραση 24 ιντσών, πλυντήριο 5 κιλών. Μόνο 599 ευρώ σε 24 άτοκες δόσεις των 25 ευρώ το μήνα. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δωρεάν παράδοση φοιτητικών πακέτων σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Αρχαία Ολυμπία, Ανδρίτσενα, Πύργος, Αμαλιάδα, Ανδραβίδα, Λεχενά,
Γέρακας Αττικής, αλλά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα επέλεξαν τη δουλειά μας και την ποιότητα κατασκευής των υδρορώων μας. Με εξειδικευμένα μηχανήματα νέας τεχνολογίας και με ένα άρτια εκπαιδευμένο συνεργείο για τη γρήγορη τοποθέτηση, ερχόμαστε στο χώρο σας για τη μελέτη και κατασκευή των υδρορώων σας χωρίς πολλά μερεμέτια. Υδρορωές και λούκια από γνήσια μέταλλα αλουμινίου και χαλκού με τεράστια αντοχή στις καιρικές συνθήκες, στεγανά, με εργονομία, σε πολλά χρώματα και με σχάρα για την προστασία από πουλιά και φύλλα. Κάθετα λούκια με γωνίες που εφάπτουν στον τοίχο και χαρίζουν ομορφιά και εύκολη ροή των υδάτων. Ρωτήστε για τη δουλειά μας, τις τιμές μας και τη συνέπεια που διακρίνει το συνεργείο μας. Υδρορωές Λιακόπουλος, από το 1991 στο Λούκι. Επειδή το σπίτι σας το φτιάχνετε για πάντα, κάντε τη σωστή επιλογή. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Κεραμίδια που αντέχουν σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Τα μοναδικά σε υγιεινούς φυσικούς χρωματισμούς. Ειδικά τούβλα με αντοχή 150 κιλά ανά τετραγωνικό εκατοστό για προστασία από τους σεισμούς. Με μηδενική φθορά, με σήμα ποιότητας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Η ποιότητα είναι η φροντίδα μας. Αναζητήστε τα στους τοπικούς εμπόρους και στο site μας παναγιωτόπουλος.gr. Άνοδος στην εκπαίδευση με αξίες, τον σεβασμό μαθητών και γονιών, τη μεθοδικότητα, το συστηματικό και έξυπνο διάβασμα, την αποτελεσματικότητα. Με εκπαιδευτική ομάδα από καταξιωμένους και έμπειρους καθηγητές που ξέρουν να εμπνέουν τους μαθητές τους και να ενισχύουν τη θέλησή τους για επιτυχία. Με ομοιογενή και ολιγομελή τμήματα που καλλιεργούν την άμυλα και την συνεργασία των μαθητών. Κάθε χρόνο μας οδηγούν στην κορυφή της επιτυχίας. Άνοδος, πρότυπο φροντιστηριακό κέντρο. Διεύθυνση σπουδών Ηλιόπουλος Γιώργος, Κουτρουμάνος Γιάννης, Λίμουρας Αλέξανδρος, Σιλαϊδοπούλου 9 στον Πύργο. Άνοδος, σιγουριά για την επιτυχία. Επιταγή 1.600 ευρώ θα πάρουν από τον ΟΑΕΔ 16.600 άνεργοι ηλικίας 29 έως 64 ετών στο πλαίσιο ενός νέου προγράμματος για την εκπαίδευση και την κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει πρόγραμμα θεωρητικής άσκησης 100 ωρών, πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 300 ωρών, δράση συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων τα οποία θα αποκτήσουν οι ωφελούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος τουλάχιστον 2 συνεχόμενων μηνών, καθώς και παροχή συστατικής επιστολής από τον εργοδότη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στον ΟΑΕΒ από τις 10 έως τις 31 Οκτωβρίου στη διεύθυνση www.voucher.gov.gr. Ενημερωτική συνάντηση πραγματοποίησε χθες βράδυ το κίνημα ενάντια στο μνημόνιο στον φιλόξενο χώρο της Δεξαμενής με δύο θέματα. Το ένα θέμα ήταν οι οφειλές στον ΟΑΕ και το άλλο θέμα αφορούσε τον ΕΝΦΙΑ. Αρχικά, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος ενημέρωσε τους παρισταμένους ότι η δράση που αναπτύσσουν είναι συλλογική. Σχετικά με τον ΟΑΕ, ενημέρωσε ότι το Ινστιτούτο Καταναλωτών έχει μία πανελλήνια δράση, στην οποία συμμετέχουν και έμποροι κατασηματάρχες της Ηλίας, με στόχο να πετύχουμε διαγραφή μέρους των χρεών προς τον ΟΑΕ. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Ντούνιας είπε ότι το κίνημα ενάντια στο μνημόνιο κατάφερε με τη δράση του ως σήμερα πολλά πράγματα. Σχετικά με τον ΕΝΦΙΑ, επεσήμανε ότι είναι νέο χαράτσι που γίνεται πλέον μόνιμο και είναι εντελώς παράνομο. Ωστόσο, αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που υπάρχουν, γιατί οι ενδικοφανείς προσφυγές μπορούν να γίνουν μόνο από άτομα που αποδεδειγμένα έχουν αδυναμία πληρωμής. Το ρεύμα που κόβανε, θέλανε να κόψουν το ρεύμα σε όποια δεν πλήρωνε. Στην ουσία, βίαζαν παράνομα για τη συνταγματικά τον κόσμο ότι όποιος δεν πληρώσει θα του κόπει το ρεύμα. Εμείς αγωνιστήκαμε, τι καταστρώσαμε. Πρώτο. Δεν κόπηκε ούτε ένα ρεύμα από χαράτσι. Γιατί αμέσως κινητοποιηθήκαμε, πήγαμε στην ΤΕΗ, θυμόσαστε την κινητοποίηση που είχαμε κάνει στην ΤΕΗ, βρήκαμε τον εργολάβο που έχει, του είχαν αναθέσει για διακοπές και το απαιτήσαμε ότι έτσι και τολμήσει και κόψει σε άνθρωπο χαράτσι να μας δίνει μπροστά του. Πράγματι, δεν κόπηκε ούτε ένα. Και ο ίδιος μας έδωσε τη διαβεβαίωση ότι είχε πάρει εντολή από τα κεντρικά της ΤΕΗ ότι δεν μπορεί να προχωρήσει σε διακοπές ρεύματος. Μόνο για χαράτσι. Άρα στην ουσία απενεργοποίησαμε κινηματικά τον νόμο. Δηλαδή δεν κόπηκε κανένα άλλο. Επίσης, όχι μόνο αυτό, προχωρήσαμε ακόμα πιο πέρα. Υπήρχαν άτομα με ειδικές ανάγκες, υπήρχαν άτομα πολυτεχνοί, υπήρχαν άτομα σε καθεστώς απόλυτης φτώχειας, τα οποία προσέξτε,
πέρα το χαράτσι δεν είχαν να πληρώσουν ούτε το λογαριασμό του ρεύματος. Και οι ΔΕΗ πήγαινε και τις στόχοβε. Εμείς προχωρήσαμε σε επανασυνδέσεις. Εγώ προσωπικά ήμουν από εδώ τουλάχιστον σε 5 επανασυνδέσεις που ο κόσμος, ο άλλος ήταν με το καροτσάκι και πήγαν οι ΔΕΗ γιατί κόψε το ρεύμα. Είδαμε και το φοβερό γεγονός του καλοκαιριού που ο άνθρωπος πέθανε λόγω του κόψανε το ρεύμα και ήταν με βοήθεια μηχανών. Άρα αξία έχει και το κινηματικό και το δικαστικό. Ερχόμαστε στο παρόν. Έμφυα. Μιλάμε για ένα καινούριο νόμο. Όχι. Στην ουσία είναι ο ΕΤΙΔΕ, το χαράτσι που είχαμε δύο χρόνια, το οποίο προσέξτε, βγαίνει από τη ΔΕΗ και γίνεται μόνιμος φόρος. Αν θυμηθούμε λίγο πέρυσι, η απόφαση του Συμβούλου της Επικρατείας ήταν το εξής. Είναι παράνομο το χαράτσι να είναι μέσα στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, γι' αυτό και έφυγε. Και επίσης τι άλλο στηρίχθηκε. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έλεγε το άλλο. Ότι είναι νόμιμο το χαράτσι μόνο εφόσον και αν έχει έκτακτο χαρακτήρα. Την ιστορία του χωριού τους τίμησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σταμακρίσια σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηλίας το Σάββατο το απόγευμα, παρουσία και του Μητροπολίτη Ολυμπίας Τριφυλίας Χρυσοστόμου και άλλων φορέων. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η ιστορία του ιερέα Δημήτρη Κολοβού και η δράση του στην Επανάσταση του 1821, ενώ τον Ανδριάντα του έκανε προσφορά δωρεά ο Ευεργέτης των Μακρυσίων και Δικηγόρος Ηλίας και Αθηνών Γεώργιος Μπουλαλάς. Χαιρετισμού στην εκδήλωση έκαναν ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βασίλης Γκαβός, ο Μητροπολίτης Ολυμπίας Τριφυλίας Χρυσόστομος, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλίας Δημήτρης Δημητρόπουλος, ενώ η Κωνσταντίνα Φωτεινοπούλου, δικηγόρος, αναφέρθηκε στη ζωή και το έργο του Γεωργίου Μπουλαλά. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με χορούς από το χορευτικό όμιλο Μωραΐτες. Καταλήψεις Δημαρχείων προγραμματίζει για αύριο η ΥΠΟΕ ΟΤΑ που διαμαρτύρεται έντονα για την αξιολόγηση και για τους ελέγχους μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε ορίστου. Οι καταλήψεις θα πραγματοποιηθούν από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, παράλληλα με συγκεντρώσεις και γενικές συνελεύσεις για να συζητηθούν τα προβλήματα αιτήματα που απασχολούν τους εργαζομένους αλλά και το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ ΟΤΑ όρισε την αυριανή ημέρα ως ημέρα τοπικής αυτοδιοίκησης. Με ξύπνησε η μαμά και μου είπε να ντυθώ γρήγορα και να φορέσω όσα πιο πολλά ρούχα μπορούσα. Φαινόταν πολύ ύποπτο να περπατούσα με πολλές βαλίτσες στο χέρι. Μόλις το δρόμο έμαθα που πηγαίναμε. Η κρυψώνα μας ήταν η σοφίτα του κτηρίου που είχε άλλο τον μπαμπά στις επιχειρήσεις του. Άλλοι τρεις θα κρυβόντουσαν μαζί μας. Ολοκληρώθηκαν χθες βράδυ στο Θέατρο Απόλλων οι παραστάσεις θεατρικής ομάδας νέων πύργου με το έργο «Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ». Ήταν μια θεατρική παράσταση που γνώρισε την αποδοχή του κόσμου, αφού η ερμηνεία των νεαρών ηθοποιών ήταν εξαιρετική από κάθε άποψη, καθώς και η σκηνοθεσία του έργου. Εγώ από πού και σπου. Εσύ τα πήρες. Εγώ. Δεν είμαστε καλά. Τώρα θα Φέτα πίσω! Μαμά, να σιγά! Πόσα μου! Πιάσε με, πιάσε με! Πιάσε με! Άφησε με! Σκούτα στο χέρι! Άφησε με! Άσα! Πείτε! Άφησε με επιτέλους! Μα δεν ξέρω να χορεύω. Έλα, θα σου μάθω εγώ. Δεν θέλω. Πάω να δώσω το βέλη του δίπλο. Δεν μάθω κι εγώ. Να βλέπω. Θα βλέπω μόνα. Σου είπα, δεν του αρέσει να το κοιτάω όταν τρώει. Μια μέρα θέλω να σου φέρω το ημερολόγιο μου. Γράφω τόσα πολλά πράγματα εκεί μέσα. Γράφω και για σένα. Σαν τι. Μερικά πράγματα δεν θα ήθελα να ξέρεις. Για
Έτσι. Τον Τάσελα έκανα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο που μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα να παίξω αυτό το ρόλο και το κοινό που ήταν τόσο θερμό και βοήθησε και εμάς πάνω στη σκηνή να μπορέσουμε να αποδώσουμε καλύτερα τους ρόλους μας. Η εμπειρία ήταν φοβερή, συναρπαστική. Είμαστε από τις 12 μέχρι τις 28, 12 παραστάσεις. Είναι ωραίο πράγμα να βλέπεις από κάτω τον κόσμο να χειροκροτάει, να γελάει, να νιώθεις ότι του μεταδίδεις έτσι το έργο το οποίο παίζεις, ότι έχεις πετύχει τη δουλειά σου σαν ηθοποιός. Πραγματικά έχω μείνει εντυπωσιασμένος. Ήταν μια εξαιρετική δουλειά των παιδιών. Τα σκηνικά, οι ερμηνείες, η σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου έχουν δώσει πραγματικά την ψυχή τους. Είναι μία από τις καλύτερες παραστάσεις ερασιτεχνικών ομάδων που έχω παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια στην περιοχή μας. Συγχαρητήρια, πραγματικά το λέω με όλη μου την καρδιά. Δεν περίμενα θα δω ένα τόσο άρτιο τεχνικά αποτέλεσμα και όλα τα υπόλοιπα. Είναι δώσιμο ψυχής, είναι μεράκι. Κρατάμε όλη την εμπειρία, κρατάμε τις δοκιμασίες που πέρασε αυτή και η παραγωγή και η ομάδα, αλλά στο τέλος δικαιωθήκαμε όλοι και ελπίζω να συνεχίσουμε. Βγάζαμε χωρίς άγχος σήμερα, δεν ξέρω, δεν σκεφτόμασταν ότι ήσασταν εσείς και βγάζατε, δεν σκεφτόμασταν τίποτα, απλά το διασκεδάσαμε. Στο έργο το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ έκανα τον Ότο Φρανκ, τον πατέρα της Άννας. Είμαστε όλοι πάρα πολύ συγκινημένοι γιατί οι παραστάσεις έφτασαν στο τέλος τους. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία μέσα από όλο αυτό. Μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που ήρθε και στήριξε την παράσταση. Γίνε και εσύ φοιτητής στο κατάστημα Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Όλα τα ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, τάμπλετ, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεοράσεις και όλες οι μικροσυσκευές σε φοιτητικές υπερπροσφορές. Φοιτητική υπερπροσφορά Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Τάμπλετ, φούρνος μικροκυμάτων, ψυγείο 105 λίτρων, τηλεόραση 24 ιντσών, πλυντήριο 5 κιλών, μόνο 599 ευρώ σε 24 άτοκες δόσεις των 25 ευρώ το μήνα. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δωρεάν παράδοση φοιτητικών πακέτων σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.
Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Καβαρόλ είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψύξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Καβαρόλ από τη Σταθόπουλος Superior Accessories. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον ομό Ηλίας. Είσαι πλέον φοιτητής και ψάχνεις για μοναδικά πακέτα ηλεκτρικών συσκευών. Καταστήματα Παράς. Φοιτητικά πακέτα από 199 ευρώ και με δώρο έκπληξη. Τάμπλετ από 49 ευρώ. Τηλεοράσεις από 99 ευρώ. Καταστήματα Παράς. Παίρνεις ό,τι θέλεις με όσες δόσεις θέλεις και δωρεάν μεταφορά σε όλη την Ελλάδα. Παράς με τρία καταστήματα. Μέγα Παράς, πρώτο χιλιόμετρο, Αμαλιάδα Σαβαλίων, τηλέφωνο 26220-20060. Πύργος, Πατρών 68, τηλέφωνο 26210-2222 και 20223. Αμαλιάδα, Καλαβρίτων 24, τηλέφωνο 26220-28385 και στο www.paras.gr. Ορίζω το μέλλον μου σπουδάζοντας στον τόπο μου. Αποκτώ ουσιαστικά εφόδια και γνώσεις. Μπαίνω στην αγορά εργασίας με πιστοποίηση. Η Eco Horizon. Σπουδάζω. Ξενοδοχειακά επαγγέλματα. Τεχνικός μαγειρικής τέχνης σεφ. Βοηθός βρεφών ποιοκόμων. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Η Eco Horizon. Το πρώτο ιδιωτικό ΙΕΚ στη Νότια Πελοπόννησο. Έμπνευση. Πάθος. Δημιουργία. Φαντασία. Άποψη. Γιατί κάποιες στιγμές στη ζωή μας είναι μοναδικές. You know God is in the rain. How else can you explain? Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση, γάμος, βάπτιση, Νίκος Αντζουλάκος. Τηλέφωνα 26210-81245. Ιστοσελίδα www.photodvd.gr. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1.200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Και όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα. Στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα. Πλακάκια, είδη γηίνης, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες, είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας. Τα πάντα για το σπίτι στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-31-595. Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-83-5251. Το εργαστήρι της ζωής. Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Πυριώτικες δημιουργίες. Ψωμί με προζύμι στα ξύλα. Ψωμί με παραδοσιακή συνταγή. Περισσότερα από 16 είδη ψωμιού. Αναλαμβάνουμε ψήσιμο καθημερινά και για όλες τις εκδηλώσεις. Τα πάντα φρέσκα με αγνά υλικά. Προϊόντα δικής μας παραγωγής με σεβασμό στον πελάτη. Μεγάλη ποικιλία σε σνακς και σφολιατοειδή. Προϊόντα με ζύμη μπριός. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυριώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 26210-36172. Ποιότητα και αρμονία.
Στη Βιοκαρπέτ θα βρείτε χαλιά χειροποίητα από 2.200 μόνο 368. Ολόμαλα από 800-160. Και μοντέρνα από 360 μόνο 80. Με τέτοιες τιμές θα τα πάρετε όλα. Με τη σπουδή και την γνώση του σχεδίου, την εμπειρία της εφαρμογής, τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, μα πάνω απ' όλα την παράδοση του τεχνίτη από το 1926, κάνουμε πράξη ό,τι έχει τονιρευτεί για τα έπιπλά σας. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Με την απλότητα, τη διαφορετική φιλοσοφία, την αίσθηση πολυτέλειας, τη σημασία στη λεπτομέρεια. Αναλαμβάνουμε μελέτες διακόσμησης εσωτερικών χώρων και κατασκευές ειδικών παραγγελιών. Σαλόνια, τραπεζαρίες, μπουφέδες, κρεβατοκάμαρες, μικροέπιπλα σε ποικιλία σχεδίων. Διαχρονικό χειροποίητο έπιπλο, κλασικό ή μοντέρνο. Η νέα αντίληψη για το ιδανικό σας σπίτι. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Οδός Αγίου Νικολάου, κοντά στον Άγιο Τρίφωνα, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο και φαξ 26 220 28 764.